Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας ο καθηγητής μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κύριος Πέτρος Καραγιάννης. Καλημέρα, σας καλωσορίσατε. Καλημέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε και είστε εδώ μαζί μας. Είναι πλέον σίγουρο για την επιστημονική κοινότητα ότι από αυτή την αγορά ξεκίνησε ο ιός? Είναι σίγουρο και κατά κρίβεια αποδείγματα που πήραν οι Κινέζοι επιστήμονες από την αγορά έχουν εντοπίσει τον ιό στα συγκεκριμένα δείγματα. Πήραν κάπου 800 δείγματα και σε 53 τουλάχιστον υπήρξε θετικότητα για το γενετικό υλικό του συγκεκριμένου ιού. Εσείς, εκείνο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακόμα είναι από ποιον ζώων προήλθεν. Διότι όλα τα ζώα έχουν ελευθερωθεί τώρα ή έχουν καταναλωθεί και επομένως δεν είναι δυνατόν να προσδιορίσουμε το ζώο από το οποίο προήλθε ο ιός. Διαβάζουμε, ακούμε ότι είναι από νυχτερίδες οι οποίες τις έφαγαν τα φίδια, οι άνθρωποι έφαγαν τα φίδια και κάπως έτσι έγινε. Οι νυχτερίδες είναι ίσως η μεγαλύτερη δεξαμενή ιών, όχι μόνο κοροναϊών, αλλά και διαφόρων άλλων οικογενειών ιών, όπως η φλαβοή παραδείγματος χάρη. Και επειδή οι νυχτερίδες τρέφονται με αίμα, μπορεί να δαγκώσουν κάποιον θηλαστικών ή τροχτικών και κατ' επέκταση να μεταδώσουν τον ιόν στα συγκεκριμένα ζώα. Εδώ πιστεύετε ότι ίσως το φίδι να έφαγε μολυσμένη νυχτερίδα και μετά όταν το πήραν στη συγκεκριμένη αγορά προς πώληση, εγώ επειδή έχω πάει στην Κίνα και έχω εμπειρίες από τέτοιες αγορές, το μάζεμα των ζώων, το στίβαγμα και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κρατούνται είναι πρωτόγνωρες. Όλα είναι ζωντανά, συγκεκριμένα και κοτόπουλα από τα οποία στο παρελθόν είχαμε τον ιό της γρίπης να αναπηδήσει στον ανθρώπινο πληθυσμό. Και επειδή οι Κινέζοι προτιμούν να αγοράζουν το κρέας τους όσον φρέσκον γίνεται, έτσι αγοράζουν ζωντανά ζώα και τα παίρνουν στο σπίτι όπου τα μαγειρεύουν. Είναι αυτό που θα σας ρωτούσα, κύριε καθηγήτα. Δηλαδή, είδαμε και το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Γιώργου του Χρυσάνθου. Βλέπαμε ζωντανά ζώα δίπλα από νεκρά ζώα και βλέπουμε και περίεργα για μας ζώα που να αποτελούν μέρος ενός διαιτολογίου, ενός πληθυσμού. Μπορούμε να αναφερθούμε και λίγο σε αυτά τα θέματα, δηλαδή για τις διατροφικές συνήθειες των Κινέζων. Υπάρχει τρόπος να μπουν κάποιοι φραγμοί σε κάποια ζητήματα? Αυτόν εναπόκειται στις υγειονομικές υγειονομικούς λειτουργούς της Κίνας, πώς να ελέγξουν τα πράγματα. Από ένα σημείο και μετά, στις αγορές αυτές φέρνουν οτιδήποτε είναι ζωντανό προς πώληση. Είχα δει βατράχους μέσα σε δίχτυα, κατσαρίδες, σκουλίκια, φίδια, ηρωδιούς, οτιδήποτε ζωντανό συμπεριλαμβανομένων και ποντίκια προς πώληση. Έτυχε να βρεθώ σε υπεραγορά όπου οι κατσαρίδες περασμένες σε ξυλάκια, τα πουλιά, τα βατραχάκια, μαγειρεμένα τώρα, ήσαν στίβες προς πώληση. Επομένως, είναι το σουβλάκι τους για παράδειγμα. Ναι, είναι τα ορεκτικά τους, ας πούμε. Δηλαδή, άνθρωπος, ζώα νεκρά, ζώα ζωντανά, στον ίδιο χώρο. Μάλιστα. Και αυτός ο χώρος λέγεται αγορά, για παράδειγμα. Μάλιστα. Και είναι κάτι διαδεδομένο στην Κίνα αυτό. Είναι πολύ διαδεδομένο και στις δυτικές χώρες δεν ενδείκνυται καθόλου. Αυτό να απαγορεύεται. Όπως κατά κρίβεια και εμείς στα σπίτια μας πρέπει να αποφεύγουμε να έχουμε τα νοπά κρέατα δίπλα από τα ψημένα, δίπλα από τα αυγά ή τα μαγείρευτα κοτόπουλα, παραδείγματος χάρη, από τα οποία μπορεί να μολυνθεί κάποιος με άλλους, όχι ιούς, αλλά βακτήρια. Όπως... Άρα γι' αυτό είδαμε και στο παρελθόν και άλλες ασθένειες να αρχίζουν. Ακριβώς. Και ίσως για να παρεκκλίνουμε λιγάκι, και ο ιός HIV και η πόλα προήλθαν από κρέας πιθήκων, το οποίο πουλούσαν σε ανοιχτές αγορές στην Αφρική. Επομένως, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος ιός αναπηδεί από το ζωικό βασίλειο στον άνθρωπο και αναφερόμαστε σε τέτοιες μεταδόσεις ως ζωονόσους. Όμως η διαφορά που συζητούσα και με έναν συνάδελφό σας τις προηγούμενες μέρες, μας λέει πρέπει να δούμε
τι θα γίνει με αυτόν τον ιό. Ναι. Ήρθε για να μείνει, όπως ναι. ο HIV, ήρθε και θα φύγει. Είναι και αυτό ένα ερώτημα, κύριε Καραγιάννη? Είναι ένα ερώτημα το οποίο έχω δουλέψει στο μυαλό μου αρκετά κατά ακρίβεια. Καταρχήν να πούμε ίσως ότι οι κοροναοί προκαλούν συμπτώματα απλού κρυολογήματος υπό κανονικές συνθήκες. Να βοηθήστε μας και σωστά το λέμε κοροναϊό ή πρέπει ναι. να το ονομάσουμε... Όχι. Να σας εξηγήσω και γιατί ονομάζεται κοροναϊός. Ωραία. Ανοίγει στην οικογένεια των κοροναϊών και ο λόγος που έχει ονομαστεί έτσι είναι κάτω από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο ο ιός έχει κυκλικό σχήμα αλλά οι πρωτεΐνες της επιφανείας του φεύγουν από την επιφάνεια σαν να είναι αχτίδες ηλίου. Επομένως, λάθος ονομάζεται σαν στέμμα. Η ονομασία έχει προέλθει από την ηλιακή κορώνα και τις αχτίδες. Διότι έχει αυτήν την παρουσία κάτω από το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Είναι σωστό που είναι μία λέξη και το χρησιμοποιούμε? Ναι, είναι σωστό. Και... είναι σωστό. Συνεχίστε εκεί που... Συνεχίσουμε. Έχω πει ότι προκαλεί απλά κρυολογήματα. Και οι κοροναοί ευθύνονται για ένα 15 με 30% των κρυολογημάτων που έχουμε ανά έτος. Το άλλο 50% περίπου είναι από ρινοϊούς και άλλοι το υπόλοιπο. Δύο στελέχη του ιού προκαλούν γαστρεντερίτιδα σε μικρά παιδιά. Και από την άλλη μεριά, αν έχουμε αυτούς τους τρεις πολύ επιθετικούς και θανατηφόρους ιούς κοροναϊού, οι οποίοι προκαλούν λοιμώξεις του κάτω αναπνευστικού συστήματος. Και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι μπορεί να προκαλέσουν πνευμονία και βροχίτιδα. Επομένως, οι θάνατοι οι οποίοι βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Κίνα μάλλον προέρχονται από πνευμονία. Λέμε όμως ή ακούω και αναλύσεις ειδικών ότι εντάξει, δεν είναι πολύ ανησυχητικά τα πράγματα λόγω της θνησιμότητας. Θα σας δώσω τα ποσοστά. Μπορούμε όμως να είμαστε βέβαιοι ακόμη για τη θνησιμότητα αυτού του ιού? Θα σας το εξηγήσω και αυτό. Όταν πρωτοπαρουσιάστηκε ο ιός του πολύ σοβαρού οξέως αναπνευστικού συστήματος, όπως ο SARS, κοινός λεγόμενος, αυτός δεν είχε εξαπλωθεί τόσο ραγδαία όσο ο παρόν ιός. Τα περιστατικά θανάτου εκεί ήσαν 10%. Και δεν ξαναπαρουσιάστηκε αυτός ο ιός. Το 12 παρουσιάστηκε ο ιός του αναπνευστικού συστήματος της Μέσης Ανατολής, ο οποίος από το 12 μέχρι τώρα έχει σκοτώσει 800 άτομα που αντιπροσωπεύει στο 30%, δηλαδή τρεις φορές πιο πολλά περιστατικά από ότι ο SARS. Ο συγκεκριμένος ιός μόνο 3% θνησιμότητα μέχρι στιγμής. Αλλά φαίνεται ότι μεταδίδεται πιο εύκολα από τους άλλους δύο. Άρα διαφοροποιείται στην αποτελεσματικότητα του, αν μπορούμε να το θέσουμε. Διαφοροποιείται και εγώ θεωρώ ότι ίσως να εγκληματιστεί τελικά στο ανθρώπινο είδος και να μην είναι τόσο επιθετικός με την πάροδο του χρόνου. Η γρηγορότερη εξάπλωση πού οφείλεται, αν έχει διευκρινιστεί? Η γρηγορότερη εξάπλωση ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι έναν άτομο που έχει προσβληθεί είναι μολυσματικός στην πρόδρομο περίοδο, δηλαδή πριν την παρουσία των συμπτωμάτων. Και υπολογίζεται ότι ο χρόνος επόασης του συγκεκριμένου ιού είναι από 2 μέρες μέχρι 14 ημέρες. Επομένως, για μία περίοδο 2 εβδομάδων τουλάχιστον, έναν άτομο μπορεί να ελευθερώνει τον ιό στο περιβάλλον και να μολύνονται άτομα χωρίς να έχουν ιδέα ότι έχουν εκτεθεί. Άρα, μπορεί να έχω προσβληθεί από τον ιό και μέχρι ότου αρχίσει να μου βγάζει εμένα συμπτώματα, μπορεί να περάσουν και 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Αυτό μας πάει στο χθεσινό περιστατικό στην Ελλάδα. Και είχα την απορία. Προσγειώθηκε ένα αεροπλάνο με 10-11 Κινέζους για να πήγαινα σαν Σαντορίν. Που ήρθαν όμως από την επαρχία Ουχάν. Τους εξέτασαν, λένε, στο αεροδρόμιο. Δεν είναι μολυσμένοι, αποφάσισαν οι αρχές της Ελλάδος και τους επέτρεψαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Μπορεί όμως να είναι μολυσμένοι, αλλά να μην είχαν τα συμπτώματα. Γιατί αν τους έχουν μόνο πυρετό. Ακριβώς. Πώς μπορούν να ξέρουν? Υπάρχει άλλος τρόπος να ελέγξουν? Υπάρχει κάποιο Όχι. τεστ? Όχι. Άρα τι έπρεπε να κάνουν για να πούν και οι δικοί μας, βάσει και γίνει κάτι άλλο και εδώ. Το τεστ που υπάρχει πρέπει να πάρθει δείγμα από τη μύτη, να γίνει ανάλυση του γενετικού υλικού εάν είναι ο ιός εκεί και
και μόνο με τέτοιον τρόπο μπορεί να προσδιοριστεί αν κάποιος είναι μολυσμένος. Άρα μπορεί να είμαι φορέας του ιού, να μην έχω ακόμη συμπτώματα, γιατί θέλει 10 με 15 μέρες να αρχίσει να χτυπά, και εγώ να προσβάλλω, να μολύνω και άλλο κόσμο, που και εκείνους θα πάρει δύο εβδομάδες και εκείνους θα ζει. Άρα πώς βάζουμε ένα φραγμό σε όλο αυτό, κύριε Καραγιάννη? Ο φραγμός είναι οι μάσκες προς το παρόν. Δηλαδή, εάν και οι υγιείς και, και τα μολυσμένα άτομα φορούν μάσκες, θεωρητικά μπορούν να περιορίσουν τον ιό στη μάσκα. Δηλαδή, δεν τον ελευθερώνεις υπό μορφή μικρό σταγονιδίων ή aerosols, όπως τα λέμε στα αγγλικά. Άρα είναι μόνο σταγονίδια, δεν είναι άγγιγμα. Ή... Και άγγιγμα. Κάποιος που μπορεί να αγγίξει τη μύτη του και να πάρει ένα στυλό ή το τηλέφωνο. Και να το πιάσει ο άλλος το στυλό. Και να το πιάσει ο άλλος, μπορεί να μολυθεί με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτόν οι ειδικοί λένε, αν θα φταρνιστείς ή αν θα βήξεις, πνίξε το φτάρνισμα στο μανίκι σου. Άρα πώς κινείτε εσείς στην πράξη χθες στην Ελλάδα, να τους αφήσουν να συνεχίσουν? Υπάρχει το προβληματικό στοιχείο. Είναι εδώ που διαφωνώ και με τα ερωτηματολόγια. Δηλαδή, το ερωματολόγιο τι θα σου πει? Φαντάζομαι αν θα σου πει ήρθα από την τάδε περιοχή. Και μετά θα γίνει εξέταση. Ειδικάζω ότι θα γίνει και εδώ εξέταση. Και διαφωνώ με το ερωτηματολόγιο μόνο με τους Κινέζους. Διότι υπάρχουν και Ευρωπαίοι εκεί πέρα που φεύγουν από την Ουαχάν για να επανέλθουν στις χώρες τους. Και αν περάσουν μέσω της Κύπρου, αυτούς γιατί δεν τους ρωτάνε? Άρα, τι πρέπει να γίνει, κύριε Καραγιάννη? Γιατί νομίζω και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας που λέει είναι πολύ νωρίς για Παγκόσμιο Συναγερμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει πάρτε μέτρα, αλλά δεν είναι ακόμη σε. Αφού δεν μπορείς να ξέρεις πόσα τελικά είναι τα κρούσματα. Διότι αν θέλει δύο εβδομάδες να αρχίσει να εκδηλώνεται και άλλες τόσες μέρες να έρθουν τα δείγματα για να σου πούνε ότι ο Καραγιάννης ή ο Κημήτρης ναι, είναι φορείς αυτού του ιού, μέχρι τότε δεν ξέρεις πόσους άλλους έχουν μολύνει. Τα πράγματα έχουν ξεφύγει λίγο στην Κίνα, λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του θεού. Στην Κίνα έχουν στην ξεφύγει. Κίνα. Σε άλλες χώρες, επειδή τα περιστατικά έχουν απομονωθεί μόλις διαγνώστηκαν, εκεί έχουμε μία πιο καλή ευκαιρία να ελέγξουμε τη μετάδοση. Απλά δεν ξέρουμε πόσους άλλους μόλυνας. Δεν ξέρουμε και ελπίζουμε να μην έχουν. Φυσικά, τα πρώτα περιστατικά στη Γαλλία διαγνώστηκαν την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε ακόμα 3-4 ημέρες να δούμε εάν έχει υπάρξει μετάδοση από άτομο σε άτομο στη Γαλλία. Είναι αυτό που περιμένουν οι ειδικοί να δούνε. Και είναι αυτό που πρέπει να φοβόμαστε. Άρα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας Γαλλία. Πόσα άλλα κρούσματα θα επιβεβαιωθούν και αν είναι γεωγραφικά κοντά σε αυτούς τους τρεις που έχουν ήδη εισαχθεί στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Από την άλλη μεριά, στην Αποανατολή, χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία, η Κορέα, έχουν ανακοινώσει περιστατικά, αλλά δεν έχει παρουσιαστεί ραγδαία εξάπλωση μέχρι στιγμής. Που αυτό είναι πολύ καλό. Η Κίνα, με τα μέτρα, μάσκες, καραντίνα, νοσοκομείο σε μια εβδομάδα για να τους διαχειριστούμε όλους εκεί στην επαρχία. Είναι τα εντεδημένα μέτρα ή άργησε κάπως η χώρα να αντιδράσει? Άργησε λιγάκι, διότι όπως ήταν αναμενόμενο, κάθε χώρα όταν παρουσιαστεί κάτι προσπαθεί να το κρατήσει κρυφό για να μην υπάρξει αντίκτυπος στην οικονομία της. Αργήσανε λίγο, αργήσαν να ενημερώσουν τον Οργανισμό Παγκόσμιας Υγείας, αλλά άπαξ και απομονώσαν το στέλεχος. Ταυτοποιήσανε το γενετικό υλικό του, το έκαναν κοινό σε όλους τους επιστήμονες ανά το παγκόσμιο. Παραδείγματος χάρη, ξέρω ότι στην Αμερική υπάρχουν επιστήμονες που εργάζονται για την προπαρασκευή ορολογικών εξετάσεων. Επίσης, από το γενετικό υλικό έχουν διευκρινίσει ποιες είναι οι διαφορές του συγκεκριμένου ιού όσον αφορά τις πρωτεΐνες τους από άλλους κοροναϊούς. Αυτό θα μας βοηθήσει όχι μόνο να παρασκευάσουμε έναν αποτελεσματικό εμβόλιο, αλλά ίσως και μια αντιϊκή θεραπεία η οποία να στοχεύει ειδικά το συγκεκριμένο ιό. Άρα πλέον ο στόχος είναι να βρεθεί ένα εμβόλιο για το στοιχείο της πρόληψης, αλλά και θεραπεία, και γιατί θεραπεία. Δεν υπάρχουν σήμερα. Ακριβώς. Από ποιους το περιμένουμε αυτό? Ρωτούσα και τις προηγούμενες μέρες συναδέλφους σας. Υπάρχει κάτι οργανωμένο, δηλαδή ένας οργανισμός όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ή περιμένουμε από τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα? Όχι, ήδη κάποιες εταιρείες βιοτεχνολογίας
Είμαι σίγουρος ότι έχουν εκφράσει τις πρωτεΐνες στα εργαστήρια τους μέσω μοριακής τεχνολογίας και εργάζονται με διάφορα μικρομόρια τα οποία θα μπορούσαν να παρεμβληθούν σε συγκεκριμένες, στην ομαλή λειτουργία, θα μπορούσα να πω, αυτών των πρωτεΐνων. Και επειδή υπάρχει εμπειρία με τον SARS, κατά την περίοδο εκείνη είχε προπαρασκευαστεί εμβόλιο και είχε προπαρασκευαστεί και έναν αντιϊκό φάρμακο. Και είναι αυτό που προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τώρα για να δουν πόσο αποτελεσματικό είναι. Εάν αυτό το φάρμακο όμως δεν είναι το αποτελεσματικό, δεν φέρνει πλήρη ίαση, τι γίνεται με κάποιον που πλέον είναι φορέας αυτού του ιού? Τον στέλνουμε στο νοσοκομείο σε ένα απομονωμένο χώρο, γιατί πρέπει και ο ίδιος να τύχει θεραπείας, αλλά να μην μολύνει κι άλλους. Όμως αφού δεν μπορούμε να βρούμε τον ιό και να τον σκοτώσουμε, αυτός ο άνθρωπος θα είναι φορέας αυτού του ιού? Όχι. Συνεχώς. Το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου θα εκαθαρίσει το συγκεκριμένο ιό και θα ιανθεί. Δεν θα είναι πλέον φορέας. Άρα δεν θα μείνει μονίμως σε καραντίνα. Δεν θα μείνει μονίμως σε καραντίνα. Στο ζωικό βασίλειο όμως υπάρχουν ζώα τα οποία φέρουν τον ιό μακροχρόνια χωρίς συμπτώματα και επομένως αποτελούν δεξαμενή αναμετάδοση. Και μπορεί να μεταξελιχθεί κιόλας ο ιός μέσα σε αυτά τα ζώα? Αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε σαν επιστήμονες, όχι στα ζώα αλλά και στον άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Εάν υπάρξουν μεταλλάξεις στο γενετικό του υλικό, οι οποίες να του επιτρέπουν να μεταδίδεται πιο εύκολα, να είναι πιο επιθετικός, αυτό θα είναι ανησυχητικό. Από την άλλη μεριά, οι ιοί οι οποίοι σκοτώνουν το ξενιστή τους δεν είναι επιτυχείς ιοί. Πρέπει να διατηρούν το ξενιστή τους για να διατηρούνται και εκείνοι. Επομένως, ένας ιός που είναι θανατηφόρος, εμείς λέμε είναι αποτελεσματικός, αλλά τελικά δεν είναι. Δεν το συμφέρει. Γιατί πεθαίνει μαζί και ο ιός. Ενώ ο στόχος, ας το πούμε, του ιού είναι επάπειρον η παρουσία. Ακριβώς. Γι' αυτόν μπορεί ο ιός να μεταλλάξει προς το καλύτερο. Δηλαδή να γίνει λιγότερο επιθετικός και να προκαλεί απλά έναν κρυολόγημα. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε καθηγητά, για τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, και για τα μέτρα στην Κύπρο από το Υπουργείο Υγείας? Είμαστε νοχελικοί, είμαστε απροετοίμαστοι, δεν έχουν δώσει το συναγερμό που θα έπρεπε να δοθεί? Νομίζω τα μέτρα είναι τα ενδεδειγμένα. Πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να δημιουργήσουμε πανικό στον κόσμο. Δεύτερον, δεν έχουμε και τίποτε άλλο να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, μέχρι να παρουσιαστούν τα πρώτα κρούσματα, θα είμαστε εν αναμονή. Το θέμα είναι να μην εμφανιστούμε. Ελπίζω να μην έχουμε. Πώς το πετυχαίνουμε αυτό? Ελπίζω να μην έχουμε. Άρα, για πόσο θα μας απασχολεί στη ζωή μας αυτός ο νέος κοροναϊός, κύριε καθηγητά? Ενώ δεν ήρθε και είναι λίγες μέρες, λέμε τι είναι, από πού προέρχεται και ποια τα αποτελέσματα του. Πόσο θα ασχοληθούμε με αυτό το κεφάλαιο? Εξαρτάται από την δεξαμενή, ποιον ζώων ή νυχτερίδαν ή τετροχτικών ή οτιδήποτε θα είναι η δεξαμενή του για να επαναπαρουσιαστεί. Ο MERS, η δεξαμενή του είναι οι καμήλες και παρουσιάζεται κάθε φορά που πηγαίνουν οι μομεθανοί στη Μέκα για προσκύνημα, που είναι και οι χειμερινοί μήνες, και εξαφανίζεται τους καλοκαιρινούς μήνες και επανεμφανίζεται το χειμώνα. Ο SARS εμφανίστηκε το 2002 και εξαφανίστηκε το 2003 και δεν επανεμφανίστηκε. Πώς συνδέεται με αυτό που μας είπατε ο MERS, ότι εμφανίζεται μόνο όταν πηγαίνουν για προσκύνημα? Λόγω του ότι συγκεντρώνονται τόσος πολλοί κόσμος κάτω από κακές υγιεινές συνθήκες. Υπάρχει αναμετάδοση του ιού. Σας έχουν καλέσει από το Υπουργείο Υγείας να σας ακούσουν, να σας συμβουλευτούν εσάς τους ανθρώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας που έχετε εξειδικευμένες γνώσεις πάνω σε αυτά τα θέματα? Εμένα προσωπικά όχι, αλλά είμαι σίγουρος έχουν προσεγγίσει άλλους γιατρούς και επιδημιολόγους. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.